Σύνδεση φαντάζομαι θα καλύτερα να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, Σάκη μου, ξανά, καλημέρα. Καλημέρα, Αντρέα μου. Τώρα καλημέρα. Σ' ακούω. Τώρα νομίζω σ' ακούω μια χαρά. Είναι όλα εναντίον μας, όλα. Αλλά εμείς όλα. Εκεί επιμένουμε, ναι. Γιατί είμαστε ο μεγαλύτερος κλάδος, είμαστε ο πιο σκληρός κλάδος εργαζόμενος και είμαστε άνθρωποι της ζωής και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και πρέπει να γίνει το δίκαιο, Αντρέα μου. Έχεις απόλυτο δίκαιο και είμαι εσύ μαζί σου. Λοιπόν, τώρα πες μου λιγάκι, πώς πήγε χθες η πρώτη μέρα, τι πληροφορίες μαζεύσατε εκεί? Αντρέα μου, κοίτα, από όλες τις επαρχίες που μιλάμε, ο κόσμος βγήκε έξω, αλλά πολύ μουδιασμένα. Δηλαδή, άκουγε τρελά πράγματα. Άκουγε ότι πρέπει να κάνει rapid test. Ναι. Άκουγε με μάσκες να τρώει πάνω από τη μάσκα, να μου σκέφτεται η μάσκα, να μην μπορεί να αναπνέει. Δηλαδή, τρελά πράγματα, Αντρέα μου. Τρελά. Μην πω παράλογα και στοχοποιημένα, να μην γίνω σκληρός. Αλλά, Αντρέα μου, ειλικρινά, ήμασταν όλοι εκνευρισμένοι. Αλλά εμείς ανοίξαμε, βέβαια, δεν ανοίξαμε όλοι. Γιατί λέγανε κάτι παλαβά, να με συγχωρέσετε την εκφρασή μου, ναι. Που όχι, χώροι δεν είναι καλοί οι εξωτερικοί, όχι, η μουσική λυκνίζεσαι, δεν λυκνίζεσαι, ψάχναν όλοι τον Παπινιώτη να δουν τι σημαίνει λύκνισμα. Συγγνώμη δηλαδή, συγγνώμη. Καλά, αυτό με το λυκνίζεσαι, αυτό με το λυκνίζεσαι, έχει γίνει το ανέκδοτο της χρονιάς, τελείωσε δηλαδή. Ναι, φίλε, δηλαδή. Είναι απίστευτο. Θα τρώμε με τη ζωή εν τάφο τώρα, θα τρώμε φαγητό. Συγγνώμη δηλαδή, δηλαδή, εγώ λυκνίζομαι και με το Σινάτρα, λυκνίζομαι και με το Καστατζίδι. Να σε ρωτήσω κάτι, αγαπητέ αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό με το θέμα του ανοιχτού χώρου, τελικά διασαφηνίστηκε τι σημαίνει ανοιχτός χώρος? Επιτρέψτε μου να πω λίγο ένα πρόλογο. Εμάς είχαμε ένα τεράστιο και δύσκολο δεκαήμερο και ο πρόεδρος του Φάνος Λεβέντης αλλά και όλοι εμείς. Ανοίγαμε την Τρίτη κανονικά και ανοίξαμε φυσικά. Την Πέμπτη λοιπόν το βράδυ, μέχρι τις 2 το βράδυ ξημερώματα Παρασκευής, είχαμε τρομερές διαβουλεύσεις και με τον πρόεδρο τον ίδιο, ο πρόεδρος μας ο Φάνος Λεβέντης, αλλά και εμείς με βουλευτές. Γιατί τελικά είναι να μας ανοίγανε. Και μάλλον το πήρε πάνω το πρόεδρος και λογικά το πήρε αυτό πάνω του για να ανοίξουμε. Όπως και να έχει, στο παραπέντε Δευτέρα βράδυ, αν είναι δυνατόν, 10 ώρες πριν ανοίξουμε, ναι, κατά τις 7-8, βγαίνει ένα πρωτόκολλο, το οποίο έλεγε ότι π.χ. πρέπει να φάει ο πελάτης μάσκα εν ώρα φαγητού και να το βγάζει λιγουλάκι, να βάζει μια μπουκιά ο Χριστιανός στο στόμα του, δηλαδή ξανακλίνει τη μάσκα. Έλεγε για μουσική λύκνισμα με Σινάτρα ή με Καζατσίδη. Έλεγε για το εξωτερικό χώρο, αν είναι στεγασμένος ή όχι, το οποίο αντιβαίνει, με κεφαλαία το λέω αυτό, στον υφιστάμενο νόμο όχι μόνο καπνίσματος, αλλά και γενικά τι ορίζει, τι σημαίνει εξωτερική εστίαση. Και κάποιοι θέλουν να το ανατρέψουν όλο αυτό. Δεν ξέρω τους λόγους, από ασχετοσύνη, από στοχοποίηση, από άγχος, δεν ξέρουμε ειλικρινά. Πάντως το ρεπορτάζ λέει, Σάκη μου, ότι γίνονται δεύτερες σκέψεις όσον αφορά τώρα και το λύκνισμα, γιατί φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο να τρως ακούγοντας το Γαϊτάνο, ξέρω εγώ, ή το Ζωή εν τάφο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό παραλλάξει λιγάκι, όπως και το ορισμός εξωτερικός χώρος, δηλαδή να ισχύει ό,τι ίσχυε για το περινό μου καπνίσματος. Αγαπητέ Αντρέα μου, έχει ήδη αλλάξει από χτες, μετά από τρομερές διαβουλεύσεις. Μα γίνεται εδώ. Με τον Πασικά, έχει αλλάξει ότι ο πελάτης μπορεί πλέον όπου θέλει να πάει χωρίς μάσκα, ενώ καθήμενος χωρίς μάσκα, να πει του καφέ του, να μιλήσει, όταν θα σηκωθεί βεβαίως, εμείς αυτό το λέμε ότι είναι λογικό. Μάσκα, όταν σηκωθεί πάει, μάσκα βέβαια. Μάλιστα, πάει σώμα στην τουαλέτα, θα πάει να βάλει τη μασκούλα του. Έτσι. Και να μην υπάρχει μέσα στους διαδρόμους. Χωρίς βεβαίως απαγορεύονται, εμείς αυτό το επικροτούμε με την έννοια να συμβάλλουμε στη μη μετάδοση του ιού, αλλά από εκεί πέρα θα μπορεί να έχει να απολαύσει το καφέ του και το φαγητό του. Ο μουσικός, αν κάποιος έχει μουσικούς, θα είναι 3 μέτρα απόσταση. Πάλι το θεωρούμε λογικό. Προφανώς για κάποια σταγονίδια μπορεί και τα λοιπά, γιατί ο μουσικός δεν μπορεί να παίζει με την μάσκα βεβαίως. Ο εξωτερικός χώρος είναι όπως είναι τώρα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαρισμός, δηλαδή ή ανοιχτή χώρη δεξιά-αριστερά, ή το μίνιμουμ 20-25% γύρω-γύρω για να εξαρίζεται σωστά. Και πάλι λέμε, ναι, οι άνθρωποι μιλάνε σωστά. Τώρα μιλάνε σωστά. Ναι. Αλλά δεν μπορεί, Αντρέα μου, ειλικρινά, να βγει αυτό το πρωτόκολλο. Παραπέντε Δευτέρα βράδυ έβγαλε μια δυσοδεία παγκύπρια και μας έβαλε όλους σε μια αναστάτωση τρομερή. Κάποιοι κάνουν έξοδα για να ανοίξουν. Με λεφτά, με προϊόντα κτλ. Με υπαλλήλους. Και ξαφνικά σου λένε μην ανοίγεις. Το πράγμα δεν γίνεται. Βεβαίως δεν ανοίξαν όλοι στην αρχή μας, δυστυχώς. Ναι. Κάποιοι δεν είχαν χώρο εξωτερικό, μόνο εσωτερικό χώρο. Βεβαίως εδώ λέω ότι ο Δήμος Λευκωσίας, εδώ από τον Μάρτιο, να είναι καλά οι άνθρωποι και ο Δήμαρχος
Μας δώσανε χώρους όσοι δεν είχαν δεξιά και αριστερά, αρκεί βεβαίως να μην εμποδίζουν τις παρακείμενες δραστηριότητες. Και εμείς προτείνουμε και σε άλλες επαρχίες και εμείς τα βασικά να βοηθήσουμε σε αυτό με άλλους δημάρχους, να δώσουμε στους ανθρώπους χώρο. Ναι, ρε, εσύ, πρέπει να δουλέψουν οι άνθρωποι. Δεν πάει άλλο δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι δεν είναι για την τσέπη του Σιακόπουλου ή του Θανάση του επιχειρηματία. Εδώ μιλάς για την οικονομία ολόκληρη. Τρώνε ψωμάκι χιλιάδες άνθρωποι. Δηλαδή, μην τους πετάξουμε όλους στον δρόμο δηλαδή, τώρα, ας πούμε, και γινόμαστε ανέκδοτο στο τέλος. Καταλάβες. Ανδρέα μου, μιλάμε για 70.000 υπαλλήλους. Μα είναι κρίμα δηλαδή. Άλλες τόσες προμηθευτές, πάμε για 90.000 άτομα. Μιλάμε για κόσμο που ζούσε με το επίδομα, αν έπαιρνε επίδομα βεβαίως, το 60%. Μιλάμε για ένα κλάδο, ο οποίος είμαστε στους πρώτους δύο για εισρωή χρημάτων στην οικονομία του κράτους. Βεβαίωτατα. Και μάλιστα να σου πω κάτι, εμάς αυτό που μας εκνεύρισε είναι ότι αν και βάσει διεθνών ερευνών, και προκαλώ, δεν είμαι γιατρός, αλλά διαβάζω, π.χ. το JAMA, ένα από τα εγκυρότερα αμερικανικά περιοδικά, εγκυρότατα στην Αμερική, σε μια χώρα που επενδύει δισεκατομμύρια σε έρευνες, είχε πει το εξής, ένα από τα πολλά φυσικά, και όπως θέλει να το διαβάσει. 18% η μετάδοση στις οικίες, Ανδρέα μου, τρομερό πράγμα αυτό. Ναι. Οικίες σημαίνει είτε οικογένεια, είτε παρέχει. Έτσι. 18%. Και εμείς, αγαπητέ Ανδρέα, 1% μόνο. Έτσι. Και μάλιστα το JAMA, ξαναλέω το όνομά του, μπάσκετ, κάποιοι, να μην πω τη λέξη, ναι, γελάνε τώρα που μας ακούνε, να μπουν μέσα να το δούνε και πρότρεπε να μην υπάρχει lockdown. Βεβαίως τα μέτρα όλα αυτά, αλλά όχι lockdown, να βγει ο κόσμος, να διασκεδάσει, να χαρεί, αλλά πάντα βεβαίως με μέτρα. Σωστό αυτό που λες, σωστό αυτό που λες, και νομίζω ότι στο τέλος θα πριτανεύσει η λογική, θα αφήσουμε τα ανέκδοτα στην άκρη και θα δουλέψει ο κόσμος και θα βγούμε και εμείς έξω να το χαρούμε με συνθήκες ασφαλείας βέβαια πάντα, με πρωτόκολλα, αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια. Λοιπόν, Σάκη μου, ναι. Αντρέα μου, δεν πέτρεψε μισό λεπτά και παρακαλώ, μόνο, παρακαλώ. Αυτό που μας εκνεύρισε ήταν ότι εμείς έχουμε ανοιχτούς χώρους και εξαριζόμενους εσωτερικοί χώροι, ενώ άλλοι χώροι ήταν ανοιχτοί και ήταν κλειστοί οι χώροι εκείνοι. Δεν θα να ονοματίσω. Να είναι ανοιχτή. Καλά οι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα, όταν εγώ είμαι χαμηλή μετατοπικότητα, άνοιξε με τα ευλογημένα. Έτσι. Απλά πράγματα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση. 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης συμπληρώνονται φέτος.